Θέλω να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους των συνεργατών μου και βεβαίως εγώ προσωπικά για την σημερινή παρουσία σας στα γραφεία της παράταξής μας του Δημοτικού Συνδυασμού Ηράκλειου Ανθρώπινη Πόλη, όπου θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος μας, το οποίο βέβαια θα το δώσουμε και σε ηλεκτρονική αλλά και σε δημοσίευση, και αφορά εκείνα τα κρίσιμα ζητήματα και τα αποφασιστικά βήματα που θα κάνουμε στην επόμενη εκκλησία 2019-2023 και για τα οποία θα πρέπει να σας πω, επειδή πολλές φορές προεκλογικά ο κόσμος μιλάει για υποσχέσεις, θέλω να σου πω ότι η σημασία δεν είναι οι υποσχέσεις, αλλά η αξιοπιστία των υποσχόμενων. Το 2014 αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης, την οποία μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες, οι συνδημότες μας, για την θητεία 2014-2019. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, σηκώσαμε μανίκια, ξεκινήσαμε τη δουλειά, ξεκινήσαμε την επαφή με τους πολίτες μας και μέσα στον χώρο του Δημαρχείου, των Δημοτικών Καταστημάτων, αλλά κυρίως έξω στην πόλη και στις γειτονιές. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε με ολοκληρωμένο σχέδιο, συστηματική δουλειά, όπως σας είπα, να φτιάξουμε τα οικονομικά θέματα του Δήμου. Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του Δήμου. Έτσι λοιπόν ο Δήμος από το 2014 με μια ζημιά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, το 2017 και σήμερα έκλεισε με θετικό πρόσημο. Αποπληρώσαμε όλες τις λειτουργικές οφειλές του Δήμου, καταβάλαμε και το τελευταίο ευρώ οφειλής προς τρίτους, εργολάβους, προμηθευτές, υπηρεσίες και σήμερα ο Δήμος, από το 2017 μέχρι και σήμερα, είναι πλεονασματικός. Έχει θετικό ισοζύγιο. Αυτό δεν έγινε στον αυτόματο πιλότο. Έγινε με πάρα πολλή δουλειά, έγινε με προσεκτικές κινήσεις, έγινε με σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, των χρημάτων των συμπολιτών μας και βρεθήκαμε σε αυτή την ευχάριστη θέση που είμαστε σήμερα. Το δεύτερο που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να αναδιοργανώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Πρέπει να ξέρετε ότι το 2006 ο Δήμος είχε 860 περίπου υπαλλήλους και το 2014 και σήμερα ο Δήμος έχει τους μισούς υπαλλήλους. Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τον κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με την ειδικότητά του στη θέση που έπρεπε, έτσι ώστε και ο ίδιος ο εργαζόμενος να αισθάνεται χρήσιμος στον Δήμο και στην πόλη του, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί και ο κάθε υπάλληλος και εργαζόμενος να αποδίδει το μάξιμο των δυνατοτήτων του, προσφέροντας υπηρεσίες στην πόλη. Φροντίσαμε να κάνουμε καλύτερη διαφορά των δημοτών με σημαντικές παρεμβάσεις στις γειτονιές, αλλά ταυτόχρονα δρομολογήσαμε και μια σειρά έργα τα οποία για χρόνια ήταν άλλη. Σας λέω ενδεικτικά ότι το 2015 ξεκινήσαμε την αγορά ενός οικοπαίδου 1.400 περίπου τετραγωνικών μέτρων στο κάτω ψαλίδι στην συμβολή των οδών Παπαγιάννου και Αργυροπούλου σε συνοικία και υπονομαζόμενη Πατσαβουρέγια, όπου εκκρεμούσε η αγορά του οικοπαίδου αυτού από το 1960. Προηγούμενο χώρος αυτό έγινε πλατεία. Αλλάξαμε την γειτονιά στο πάνω ψαλίδι. Και αναφέρομαι στις πολίτες που το ξέρουν που είναι εκεί. Στις πολίτες των οδών Αγίας Λαύρας, Μακεδονίας, Σαρανταπούρου και Κουντουριώτου.
δώσαμε μια άλλη ζωή σε αυτή τη γειτονιά. Αποκτήσαμε μια νέα πλατεία στην Καναπίτσα, καταβάλλοντας 2.500 ευρώ, επαναλαμβάνω 2.500 ευρώ, μετά από 15 χρόνια, κάτι που έπρεπε να γίνει 15 χρόνια πριν, και σήμερα έχουμε μια πολύ όμορφη πλατεία. Αποκτήσαμε, καταβάλλοντας 28.000 ευρώ, έναν χώρο στα Υπηρώτικα, όπου σήμερα κατασκευάζεται μια νέα παιδική χαρά. Ανοίξαμε δρόμους, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι μια σειρά μεγάλων έργων ετοιμάσαμε, για μια σειρά μεγάλα έργα ετοιμάσαμε φακέλους, μελέτες, όπου καταθέσαμε στην περιφέρεια και όχι μόνο αιτήσεις για χρηματοδότηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Πρώτον, να ξεκινήσει η κατασκευή ενός δεύτερου παιδικού σταθμού στην Πλαπούντα, ο οποίος τελειώνει μέσα στο καλοκαίρι και παραδίδεται σε χρήση, σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2019, έχοντας ήδη ξεκινήσει την κατασκευή ενός ακόμη παιδικού σταθμού το 2014, ο οποίος παραδόθηκε σε λειτουργία το 2016, στο Πάνω Ψαλίδι. Ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω, ξεκινήσαμε μεγάλες και δυναμές παρεμβάσεις στα σχολεία. Αποκατάσταση πεζοδρομίων, αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων, παρεμβάσεις στους δρόμους. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και να αυξήσουμε ένα δίχτυ προστασίας, κοινωνικής προστασίας σε όλους εκείνους, είτε οικογένειες είτε ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης την τελευταία δεκαετία. Διευρύναμε τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων, του οφθαλμολογικού ιατρείου, ξαναλειτουργήσαμε το κοινωνικό οδοντιατρείο, το δημοτικό οδοντιατρείο και για πρώτη φορά πήγαμε σε σχολιά, εθελοντές οδοντίατροι ξεκίνησαν να ελέγχουν την στοματική υγιεινή στα παιδιά του δημοτικού. Και ταυτόχρονα την επόμενη χρονιά ξεκινήσαμε να γίνεται έλεγχος στα παιδιά των βρεφονιπιακών και νηπιακών σταθμών. Όπως είπα, κάναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολιά. Αναβαθμίσαμε τα νηπιαγωγεία. Σήμερα τα 14 νηπιαγωγεία της πόλης έχουν από μία μικρή ή λίγο πιο μεγάλη παιδική χαρά για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά τα μικρά. Στα σχολικά συγκροτήματα, στα περισσότερα εκεί που υπήρχε μεγάλη ανάγκη, δημιουργήσαμε και κατασκευάσαμε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας με νησίδες, με την κατάλληλη σήμανση και με τα κατάλληλα έργα, τεχνικά έργα, προκειμένου να μπορέσουμε, δημιουργώντας προϋποθέσεις ασφάλειας, να μειώνουμε τις ταχύτητες των αυτοκινήτων και ταυτόχρονα τα παιδιά να πηγαίνουν και να φέρουν το σχολείο μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει να σας πω ότι μια σειρά παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ αδειοδοτηθεί, το 2014, την πρώτη μέρα, ξεκινήσαμε τις προσπάθειες αδειοδότησης, νομιμοποίησής τους. Έτσι λοιπόν, αδειοδοτήσαμε μέσα σε ένα χρόνο το γήπεδο ποδοσφαίρου πάνω από την αρχική οδό του Πρεσβευτικού, αδειοδοτήσαμε το κλειστό γυμναστήριο στην οδό Ζεφύρου, ένα κλειστό γυμναστήριο που είχε κατασκευαστεί από το 1989, 30 χρόνια μετά το αδειοδοτήσαμε. Τις παιδικές χαρές 16-17 αριθμό σήμερα που λειτουργούν, τις αδειοδοτήσαμε όλες με πάρα πολύ προσπάθεια και πολύ μεγάλο κόπο, αλλά κυρίως με μια συστηματική δουλειά και μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στους ιδιωτικούς και διοίκηση εργαζόμενους. Αυτά όμως και πολλά άλλα έχουν να κάνουν με το τι κάναμε μέχρι σήμερα. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει λοιπόν να σας πω από εδώ και πέρα, η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την καθημερινότητα. Πριν από λίγο καιρό, δύο καινούργια λεωφορεία αποκτήσαμε. Έχουμε δύο καινούργιες γραμμές που συνδέουν ακτινοτά το Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει λιγότερες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο των κατοίκων μέσα στην πόλη. Αυτό σημαίνει γρηγορότερη εξυπηρέτηση. Αυτό σημαίνει μια μεγαλύτερη και γρηγορότερη μετακίνηση στην πόλη.
Λέω λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρώτος στόχος. Να προχωρήσει τη διαδικασία για την έναρξη των εργασιών για τη λεωφόρο Ηρακλείου. Το 2017 ζητήσαμε και χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια που παραδόθηκαν μελέτες. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης για την απαιτήρια τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης. Οι φάκελοι για πρώτη φορά, αυτό έγινε για πρώτη φορά από Δημοτική Αρχή, οι φάκελοι αυτοί κατατέθηκαν στην πολεοδομία, εγκρίνεται ως ονούπου η τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης και ταυτόχρονα η περιφέρεια κατέθεσε, ενέγραψε στο πρόγραμμα εκτελεστών έργων ένα ποσό 4,5 εκατομμύρια, το ποσό το οποίο απαιτείται για να γίνουν οι σχετικές εργασίες. Ο Δήμος μόλις προχτές ενέκρινε ένα ποσό 1.200.000 ευρώ για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των οποίων οι εγκαιρθήσεις θα δημούν. Για να ανοίξει ένας δρόμος θα πρέπει να εγκρεμίσουμε κάποιες αυλές, να πάρουμε κάποιες πρασιές, κάγκελα, μάντρες, δεν εγκρεμίζουμε σπίτια. Αυτό το έργο λοιπόν, μετά από 33 χρόνια όταν σταμάτησε το 1987, αυτό το έργο λοιπόν πια είναι όριμο να ξεκινήσει. Δεύτερο μεγάλο έργο πραγματικό για την πόλη είναι η υπογειοποίηση της Πολιάς Μερκούρη. Οι μελέτες, 11 μελέτες, χρηματοδοτήθηκαν από την περιφέρεια μετά από έγκλημα του Δήμου. Οι μελέτες αυτές ολοκληρώθηκαν και μόλις εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο με σχεδόν ομόφωνη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ενέκρινε τις μελέτες αυτές και πλέον φεύγουν για την περιφέρεια για να εγκριθούν για την περιφέρεια. Υπάρχει δέσμευση δε ότι το έργο αυτό, οι εργασίες του έργου αυτού θα χρηματοδοτηθούν από την ίδια την περιφέρεια και θέλω να σας πω με την ευκαιρία αυτή ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, συνεργάζομαι και εγώ προσωπικά και θα διεκδικήσουμε και θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο το οποίο θα αλλάξει την πόλη για τα επόμενα 30 χρόνια. Ένα τρίτο μεγάλο έργο είναι η ανακατασκευή, η ανάπλαση, η κατασκευή ενός πολιτιστικού χώρου στο παλιό βιομηχανικό κτίριο του οικοδομικού τετραγώνου 16. Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Δήμο Ηρακλείου πριν από ένα χρόνο υπέβαλε σχετικούς φακέλους, ενεκρίθη μελέτη και ήδη ξεκινάμε την έκδοση άδειας και την πατέχνη προηγούμενη το έργο αυτό μόλις εκδοθεί άδεια να εργοδοτηθεί. Θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, θα δώσει μια άλλη δυναμική στην πόλη μας το έργο αυτό. Το τέταρτο μεγάλο έργο, το οποίο θα συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης για τα επόμενα 20-30 χρόνια, είναι η απόκτηση του κτήματος Φίκης. Σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου είναι πιο κοντά από ποτέ για την απόκτηση. Πρέπει να πω ότι στις 31/12/2018 το Συμβούλιο της Επικρατείας απέριψε την αίτηση των δικαιούχων για τον επαναχαρακτηρισμό του χώρου. Ξέρετε ότι είναι ιδιαιτερικός ο χώρος αυτός. Όλος και η βίλα μέσα και ο περιβάλλον χώρος των 27 στρεμμάτων. Απέριψε λοιπόν το αίτημα των ιδιαιτών και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να προχωρήσουμε στη διαδικασία της απευθείας αγοράς του κτήματος, ζητώντας τη συνεργασία και της περιφέρειας και του Υπουργείου. Αλλά θέλω να σας πω ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τέτοια που και ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει βεβαίως στις πραγματικές τιμές σήμερα της αγοράς και όχι σε τιμές του 2003. Και με αφορμή αυτή για το 2003 θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες γιατί χάθηκε ο χώρος αυτός. Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες γιατί όταν για 18 μήνες από την ημέρα που εκδόθηκε η τιμή μονάδας αποζημίωσης. Μέσα σε 18 μήνες το Υπουργείο Πολιτισμού και Οικονομικών δεν κατέθεσε τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους ή στο Ταμείο Παραγωγής Δανείων, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και ευθύνες του Δήμου. Γιατί θα έπρεπε την εποχή εκείνη να παρακολουθείτε το θέμα το συγκεκριμένο για να μην φτάσουμε στην κατάσταση που φτάσαμε σήμερα. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Δήμος σήμερα είναι πιο κοντά από ποτέ. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και μετακινηθεί, είναι η απόκτηση επίσης 4,5 στρεμμάτων εμβαδού, είναι
κάποια οικόπεδα περίπου 4,5 στρέμματα, όπου τους επόμενους μήνες προχωράμε σε συμβόλαιο, μιλάω για το επόμενο τρίμηνο. Χώροι οι οποίοι ήταν χαρακτηρισμένοι επί δεκαετίες και καμία δημοτική αρχή δεν τους απέκτησε. Και όχι μόνο αυτό, οι χώροι αυτοί αποχαρακτηρίστηκαν και όδευαν για να γίνουν οικοδομικά χώροι οικοδομής. Μπετό δηλαδή. Ο Δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία πριν από 1,5 χρόνο και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, πήραμε τις σχετικές αποφάσεις να προχωρήσουμε στην αγορά τους. Μας ενδιαφέρουν οι γειτονιές. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής, μας ενδιαφέρει το Ηράκλειο για τα επόμενα 20 χρόνια. 30 να βάλουμε τα σφαγεία μας έτσι ώστε το Ηράκλειο να είναι πραγματικά διαπόλυτη τάξη να ζεις. Πρέπει επίσης να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει, έχει υπάρξει υπογράφηση πνευματική σύμβαση με την Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση των μελετών για την κατασκευή 4 προπονητηρίων γυμναστηρίων κλειστών σε 4 δημοτικά σχολεία. Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, στο 1ο 10ο Δημοτικό Σχολείο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Λύκειο. Αυτοί οι χώροι που θα είναι 4 σύγχρονα κλειστά προπονητήρια γυμναστήρια με ελαφριές κατασκευές, γυαλί, ξύλο και αλουμίνιο θα είναι πρωτίστως για τη χρήση των σχολείων, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα και τα παιδιά της πόλης μας να μπορούν να αθλούνται τις ώρες που δεν εμποδίζεται η δουλειά του σχολείου. Θέλω να σας πω ότι πέρα από τα έργα, πολύ σύντομα για να κλείσω, σχολιά και κοινωνική πρόνοια. Έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα για τα σχολιά, αλλά όσο και να δώσουμε θεωρώ ότι αυτά είναι λίγα. Μόλις τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά ένα μεγάλο έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ξεκινάμε να κάνουμε μονώσεις όπου απαιτούνται στα σχολικά συγκροτήματα και ταυτόχρονα ελευθερματισμούς σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, έτσι ώστε τα σχολεία να μπορούν να γίνουν φιλικά, να έχουν μια διαφορετική αισθητική και να είναι φιλικά προς τα παιδιά. Γιατί τα σχολεία δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην λογική της φυλακής όπως παλιότερα, αλλά με τη λογική ενός χώρου όπου θα μπορεί το παιδί να παίζει, θα μπορεί το παιδί να έρχεται και να μπορεί να νιώθει άνετο στο σχολείο. Επίσης, είδα στη διαδικασία διαγνωστική. Ο Δήμος θα διαθέσει 300.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων και διαδραστικών προτζεκτόρων, όπου αυτά θα δοθούν στα σχολιά προκειμένου να γίνει πιο εύκολη δουλειά των εκπαιδευτικών, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και πιο ελκυστικό το μάθημα για τα παιδιά. Θέλω να πω και δύο πράγματα για την κοινωνική πρόνοια. Στο Δήμο μας, μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου ελεκτρονικού σταθμού, δεύτερος εννοώ στη δική μας θητεία, θα έχουμε καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας στο επίπεδο της σχολικής αγωγής. Το πρώτο μεγάλο έργο το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι η κατασκευή γεροκομείου στο ΡΑΚ. Θα κάνουμε λοιπόν ένα γεροκομείο, κάτι που η διοίκηση, η Δημοτική Αρχή του 2001-2002 δεν τόλεψε να το κάνει όταν οπισθοφόρησε κακώς μπροστά σε αντιδράσεις κάποιων κατοίκων. Κάτι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί πρέπει να ξέρεις την πολιτική, αν είσαι πεπισμένος ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό, θα συγκρουστείς κιόλας. Έτσι λοιπόν, μετά από 18-19 χρόνια, είμαστε έτοιμοι στο Δήμο Ηρακλείου να κάνουμε το πρώτο γεροκομείο. Θέλω να σας πω ότι αυτό θα γίνει στο αδόμητο τμήμα του οικοπαίδου που βρίσκεται στον οδό Πλαπούτα και Κωστή Παλαμά, όπου το ένα τμήμα είναι ο Ελευθεριακός Σταθμός, το αδόμητο τμήμα θα γίνει γεροκομείο. Παντρεύουμε λοιπόν την τρίτη ηλικία με την πρώτη ηλικία. Παντρεύουμε τον παππού και τη γιαγιά με τα εγγόνια. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι θα ενισχύσουμε με περισσότερες ειδικότητες τα δημοτικά ιατρία. Τρίτο, ο Δήμος Ηρακλείου έχει την οικονομική δυνατότητα σήμερα και θα το κάνουμε πράξη από 1η Σεπτεμβρίου για κάθε νέο παιδί, για κάθε παιδί που θα γεννιέται, ο Δήμος θα καταβάλει 1.000 ευρώ στην οικογένεια. Βεβαίως, θα υπάρξουν και κάποια οικονομικά κριτήρια. Όμως έχει τη δυνατότητα για κάθε παιδί που θα γεννιέται, ένα ποσό θα επιδοτούμε για τις πρώτες ανάγκες στην οικογένεια με 1.000 ευρώ.
θα συστήσουμε ένα ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο, το οποίο το έχει ανάγκη πολύ. Θα δημιουργήσουμε ένα κέντρο διαβίου μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Θα διευρύνουμε μια σειρά δραστηριότητες και δράσεις όπως αυτό της Βιβλιοθήκης και του Πολιτιστικού Τμήματος του Δήμου και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι το Ηράκλειο στην επόμενη τετραετία έχουμε βάλει τις βάσεις για να γίνει το Ηράκλειο. Μια πολύ έξυπνη, μια πολύ ψηφιακή, ακριβώς γιατί επιδιώκουμε να υπηρετούμε τον πολίτη. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Πριν από ένα χρόνο περίπου, εγκαινιάσαμε το δεύτερο ΚΕΠ στο παλιό Ηράκλειο. Ταυτόχρονα, μέσα από την αναβάθμιση του νέου site μας και στο σελίδα του Δήμου, οι πολίτες οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν μια αίτηση για να πάρουν ένα πιστοποιητικό και έπρεπε να είναι δύο φορές στο Δήμο, μία για να κάνουν αίτηση και μία για να πάρουν την απάντηση, το πιστοποιητικό, θα έχουν δυνατότητα πια να επισκέπτονται μια φορά τώρα. Η αίτηση αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά. Θέλουμε να βάλουμε λοιπόν τη νέα τεχνολογία στην παρουσία του πολίτη, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι γι' αυτό θα κάνει το Ηράκλειο μια πόλη πιο φιλική. Θέλουμε λοιπόν να πάμε το Δήμο στον πολίτη και όχι ο πολίτης να έρχεται στο Δήμο. Δεν θα κουράσω περισσότερο. Θα πάρετε το πρόγραμμα και σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή. Αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά θέλω να ξέρετε και θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει πιο μεγάλη σημασία είναι ότι όσοι έχουν την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να έχουν μια σχέση ειλικρίνειας με τον πολίτη. Μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Μια σχέση η οποία δεν θα καθορίζεται κάθε φορά από εξωγενείς παράγοντες ή από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σχέση σταθερή και την έχουμε και θέλω με αφορμή την σημερινή μας συνάντηση να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μας. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν θα μας ευχαριστούν. Γιατί πραγματικά έχουν αγκαλιάσει το έργο της Δημοτικής Αρχής. Πρέπει να σας πω ότι ένα ποσοστό 70% κρίνει θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής. Κρίνει θετικά την παρουσία μας στον δρόμο, κρίνει θετικά την παρουσία μας στα σχολεία, στις πλατείες, παιδικές χαρές, στους δρόμους. Κρίνει θετικά την παρουσία του Δήμου σε όποια γωνιά και αν σταθούμε στα γεωγραφικά του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα αξιολογεί και τις προσπάθειες για να κάνουμε το Ηράκλειο μια πόλη που αξίζει να ζήσει. Θέλω τέλος να σας πω ότι οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργάτες μου και εγώ προς τους 700 περίπου εργαζόμενους του Δήμου. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεργάτες, τους ανθρώπους τους οποίους μαζί παλεύουμε όλο το 24ωρο για να κάνουμε το Δήμο πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό. Και τέλος, οφείλω να πω το εξής, ότι η σχέση αξιοπιστίας και ειλικρίνειας και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και προσωπικά που έχει νομηθεί όλα τα χρόνια, είτε ως δημοτικός σύμβουλος διοίκησης, είτε ως δημοτικός σύμβουλος αντιπολίτευσης, είτε ως υποψήφιος δήμαρχος ή δήμαρχος, είναι μια σχέση η οποία έχει κρατήσει στον χρόνο, είναι μια σχέση η οποία θα κρατήσει στον χρόνο και είναι μια σχέση με την οποία κανείς δεν μπορεί να την τρώσει, δεν μπορεί κανείς να την λύξει. Τώρα ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την παρουσία σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μέσα από τις εφημερίδες των έντυπων του Δήμου, μέσα από το εθνικό κίνημα, θα μεταφέρετε αυτά που εσείς θα κρίνετε ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε, θα μεταφέρετε προς τους πολίτες του Δήμου και βεβαίως να σας πω καλή Πάσχα. Καλή Ανάσταση και υγεία. Είμαι έτοιμος.